Όπως παρατηρήσατε, ειδικά για όσους με ξέρουν, κρατήθηκα. Τώρα έχω 10 λεπτά. Άρα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας χαρώ την οργάνωση, γιατί να σας πω την αλήθεια, πάνω εδώ σε αυτό το πάνελ, αυτό που λέγεται συνήθως φθόνος, καλαμόνια κτλ. Δεν έχουμε τσακωθεί και έχουμε πει τα ίδια πράγματα, ενώ δεν είμαστε συντονισμένοι. Αυτό είναι τεράστιο φέρον. Άρα είμαστε μια ζωντανή απόλυση όλοι αυτοί εδώ, ότι μπορούν οι Έλληνες όταν υπάρχει θέμα εξής στρατηγικής να λένε τα ίδια. Στη συνέχεια θα δούμε πώς κάνουμε τα ίδια. Ήθελα απλώς να συμπληρώσω μερικά πράγματα. Θα αρχίσω με το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, γιατί νομίζω ότι να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση μέσα στο κοινό. Εμείς λέμε τα ίδια, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα της Κρυμαίας, σωστά λέω τώρα, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στα στενά. Αυτή είναι η κάρτα που έχουμε υπολογίσει, το μεταφέρετε στο νου σας, όλοι σας. Η δεύτερη γραμμή είναι η συμφωνία με τη μέση γραμμή. Αλλά εδώ συμφωνούμε όλοι, όπως καταλαβαίνετε, ότι η Τουρκία μας λέει ότι πάνω ότι είναι απαράδεκτο να κάνουμε συμφωνίες σε κλειστή θάλασσα και όπως βλέπετε η Μαύρη Θάλασσα είναι ανοιχτή. Για αυτόν τον λόγο είμαστε στη μέση γραμμή εδώ, στη μέση γραμμή εδώ, αλλά η συμφωνία με την πρώην Σοβιετική Ένωση, άρα παίζει με τη Γεωργία, την Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτή όμως είναι και δεν γραμμή, για να το ξεκαθαρίσουμε, και σχέση με την Βουλγαρία. Άρα, ακόμα κι αν η Ουκρανία δεν υπάρχει πια, όχι μόνο την Κρυμαία, τίποτα, ότι θα είναι ας πούμε όλο Ρωσία, κανένα δεν θα μπει εδώ μέσα, γιατί μιλάμε για την Βουλγαρία και για την Τουρκία. Άρα να μην τα μπερδεύουμε και μην τα συγχυζόμαστε. Τώρα, για όσους αναρωτιούνται μέχρι πού πρέπει να πάει η ΑΟΣ της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ απλό. Η ΑΟΣ της Τουρκίας πηγαίνει ακριβώς μέχρι εκεί που έκανε οι γενοκτονίες. Άρα, αν είχαν τα κότσα και ήταν πιο αποτελεσματικοί, θα μας είχαν καθαρίσει και από τα νησιά και δεν θα είχαμε τα προβλήματα που λέει τώρα και ο άλλος, ότι έχουμε την εντύπωση ότι οι Έλληνες πρόκουν τα νησιά στην ακτή, γι' αυτό έχουμε μεγάλη ΑΟΣ, αυτή έχουν μικρή. Και την υπενθυμίζω, φαντάζομαι ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα αποκλείται να υπάρχουν αραγιάδες, να το λέω για τις άλλες αίθουσες, είναι μερικοί που έχουν ξεχάσει ότι εμείς είχαμε τους πόντιους και αν οι πόντιοι είχαν μία εκεί πέρα θα είχαν μία ΑΟΣ 53.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για όσους πιστεύουν ότι είναι μικρό, θυμάστε το μέγεθος της Ελλάδος. Για αυτό το πράγμα οι τοπικοί μας ραγιάδες το ξεχνάνε εντελώς, δεν μιλάνε για τη Μαύρη Θάλασσα, λες και δεν ήμασταν ποτέ εκεί και μας λένε ότι στο Αιγαίο είμαστε λίγο στριμωγμοί. Το είπαν πολύ ξεκάθαρα το θέμα του Καστελόριζου, δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το χάρτη, έγιναν αναφορές αλλά δεν τον είχατε μαζί μας. Στην πραγματικότητα τα οικόπεδα, άρα είναι χάρτης του Ηλία, είναι βέβαια τουρκικός χάρτης όπως το βλέπετε εδώ, για να μην ευρεάσουν οι μαθητές μας. Άρα πάνω στον τουρκικό χάρτη βάλαμε την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ είναι τα οικόπεδα που προϋπήρχαν. Αυτά είναι τα οικόπεδα που ανακοινώθηκαν το 2009 και αυτά είναι το Απρίλιο του 2012. Άρα αυτό που μπορεί να προσέξετε είναι το εξής. Τώρα το λέω σε όσους πιστεύω για τον κύριο που ρωτούσε αν είμαστε σε κατάσταση να κάνουμε κάτι. Συνεχώς από τότε που έχουμε γεννηθεί μας εξηγούν ότι οι Τούρκοι έχουν μεγάλη υψηλή στρατηγική, διαχρονική στρατηγική, τα καταφέρνουν πάντα σε όλα και από την άλλη πλευρά έχουμε εμάς ένα κράτος μοντέλο που δεν ξέρει πού πάει, που δεν έχει καμία στρατηγική και ρωτάω, ποιος είναι ο πιο αναποτελεσματικός από τους δύο? Γιατί αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο με το αυτοκίνητο Ντεσεβό, ένα αράβαλο, από πίσω έχει είμαι αργό, αλλά είμαι μπροστά σου. Άρα ακόμα και να έχετε Φεράρι, όταν το βλέπετε, σας εκνευρίζει. Άρα, λέω λοιπόν, να καταλάβετε τι αποτελεσματικότητα έχουν, κάναμε ρηματική διακοίνωση, η οποία δεν είναι ρηματική, μόνο ρηματική δεν είναι, και η Τουρκία που έχει τόσο υψηλή στρατηγική, είπε θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Επειδή της είπαν δεν μπορείς να το κάνεις, να έχεις κάνει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Άρα, αυτά τα δεδομένα έγιναν όντως τον Απρίλιο, απλώς έγινε η ρηματική διακίνηση, έγινε αποδεκτή και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τώρα,
Ένα άλλο πράγμα που εμφανίζεται και το είπα και στη σχολή, και είναι καλό γιατί στη σχολή έχουμε και ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό, αυτά είναι τα υπόβαθρα της Αιγύπτου. Άρα εμφανίζεται σε κάποια φάση ότι η Αίγυπτος έχει επηρεαστεί από την Τουρκία και γι' αυτό έχει αλλάξει τα οικόπεδα και μάλιστα καταπατάει. Το ακούσαμε τώρα πρόσφατα ότι καταπατάει και την ελληνική όσο. Άρα να ξέρετε, το λέω ειδικά στις γυναίκες, η Αίγυπτος ακολουθεί γυναικεία στρατηγική. Οτιδήποτε της λένε προφορικά λέει ναι. Και μετά κάνει ό,τι θέλει. Άρα κοιτάξτε ακριβώς τι γίνεται. Αυτό είναι τα οικόπεδα της Αιγύπτου. Άρα η Αίγυπτος, όταν της λέει η Αιγύπτη, η Τουρκία, ότι δεν υπάρχει καστρέωση, λέει βεβαίως και όχι. Ότι δεν έχει δικαίωμα η ΑΟΖΟ, η ελληνική, να υπάρχει, λέει βεβαίως και όχι. Αλλά όταν βγάζει τα οικόπεδα, εντελώς τυχαία, σταματάει ακριβώς εκεί που αρχίζει η ελληνική ΑΟΖΟ. Με το καστρέωση. Άρα αυτό θα ήταν καλό να το έχουμε στο υπόψη μας και να ξέρετε ότι στην προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα, η στρατηγική της Κύπρου είναι πάρα πολύ καλή και απλή. Αυτό είναι ασκήσεις επί χάρτου, εμείς κάνουμε πραγματικότητα. Αυτοί οι χάρτες είναι γελοί από μόνοι τους, γιατί στα οικόπεδα που βλέπετε προς τα κάτω, στην πραγματικότητα υπάρχουν ήδη παρακολουθήσεις και με την Total και βέβαια και με την Nobel στο ενδιάμεσο θα παίξουμε με το οικόπεδο 5, 6, 7 πόντων. Άρα, ξέρετε ότι έχουν ξεπαγώσει αυτές τις διαδικασίες. Επανέρχομαι λοιπόν για να συνοψίσω ύστερα απλώς να συμπληρώσω μερικά πράγματα και να πω. Η Ελλάδα με την ΑΟΣ δεν καταπατάει κανέναν. Κάνει ακριβώς αυτό που δικαιούνται, το είπαν πολύ σωστά οι άνθρωποι. Δεν πάμε πιο πέρα. Πάμε εκεί που πρέπει. Το άλλο, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, το είπε ο Άγγελος, όπως βλέπετε σε αυτό το χάρτη, μέσα στη Μεσόγειο δεν βλέπετε καμία τρύπα. Αυτό σημαίνει τι, είναι ότι όταν πηγαίνετε στα 200 ναυτικά μίλια, συμπληρώνεται όλη τη Μεσόγειο. Άρα δεν έχουμε καμιά περιοχή που θα αναρωτηθούμε τι θα γίνει μετά. Άρα, εμεί το μακρινό σημείο που έχουμε με το Καστελόριζο είναι στα 254 χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει συμφωνία Ευρωτριπίδας από το 1977 με την Ιταλία, χρησιμοποιήσαμε τα διαπόντα νησιά, θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώ το ίδιο και για τη Γάβδο με την Λίβη και στη συνέχεια θα το κάνουμε το Καστελόριζο, προσέξτε πώ θα το πω. Όποτε θέλει η Τουρκία, αν το θέλουμε εμείς και αν πραγματικά και οι δύο το θέλουν. Δεν θα πάμε ποτέ στο δικαστήριο για την υφαλοκρηπίδα, για να είναι πολύ απλό λόγο. Είναι ότι δεν μας συμφέρει τόσο απλά. Αν μας συμφέρει λιγάκι, γιατί αυτό εμένα που με εκνευρίζει είναι ότι μερικές φορές δεν υπολογίζουν τους χάρτες, άρα λένε διάφορα πράγματα, το πλάτος, το μήκος. Ξέρετε, άμα πάρετε το Καστελόριζο και κοιτάξτε, ας πούμε ότι χάνουμε 10%, 20%, 30% και βλέπουμε πως διαμορφώνουν. Είναι πολύ απλό να ακουμπάμε την Κύπρο. Άρα, το θέμα μας είναι οι συμφωνίες από κάτω. Ένα άλλο πράγμα, μια παρατήρηση που την ακούμε συχνά και αναγκάζονται οι άνθρωποι να απαντήσουν. Δεν πήγαμε μέχρι την Κρήτη για το θέμα του χάρτη που είχε ξεδώσει ο Παμανιάτης. Καμία σχέση. Στην πραγματικότητα, αρχικά ο χάρτης ήταν μόνο για το Ιόνιο. Και μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού πήγε μέχρι, προσέξτε τι θα πω, όχι την Κρήτη, τη ζώνη επαφής της ΑΟΣ της Λιβύης με την Αίγυπτο. Άμα πάρετε αυτή τη ζώνη επαφής, δηλαδή αυτό το σημείο, θα αντιληφθείτε αμέσως ότι στην πραγματικότητα όταν το ανεβάζετε, ακουμπάτε την Κρήτη. Στην πραγματικότητα δεν είναι λοιπόν από την Κρήτη που κατεβαίνουμε και εντελώς τυχαία πέσαμε ακριβώς πάνω στην ένωση της ΑΟΣ της Αιγύπτου με τη Λιβύη, είναι κάναμε το ανάποδο. Αυτό σημαίνει ότι απλώς πρακτικά, το είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι, ξέρουμε ήδη ότι άμα δεν υπάρχει συμφωνία πηγαίνουμε μέχρι τη μέση γραμμή και για αυτόν τον λόγο κάναμε αυτές τις έρευνες. Άρα, αν δεν πήγε πιο μακριά η εταιρεία της ΙΕΣ, είναι απλώς ότι το συμβόλαιο δεν προέβαινε να πάει αλλού. Ήταν ένα συμβόλαιο 8.000 χιλιόμετρα, τελικά έκανα 12.431 χιλιόμετρα στη ζώνη του Ιωνίου και νότια της Κρήτης, γιατί οι εταιρείες παίρνουν προχάρτες, είχαν ενδιαφέρον όπως είναι η Total και η ExxonMobil. Το άλλο πράγμα, εμείς να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε το θέμα με το βάθος το κατέχουμε εντελώς. Δηλαδή είμαστε και στο deep water και ultra deep water, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και η πολύ πιο ωραία απόδειξη είναι τι γίνεται με το οικόπεδο 11 με την εταιρεία Total στην Κύπρο. Η εταιρεία Total έβαλε μέσα στο συμβόλαιό της ότι θα πάει
είμαστε 7.500 μέτρα κάτω από τα 1.700 που ελεγεί ο Αντώνης. Και αυτό το βάζει στο συμβόλαιο. Που σημαίνει ότι άμα δεν το κάνει, σπάζει το συμβόλαιο. Δεν ήταν αναγκασμένη από κανένα να το κάνει. Έκανε αυτή την επιχειρητική κίνηση για να είναι σίγουρη ότι θα πάει στο έντυπο. Άρα λέω, όταν μια εταιρεία, προσέξτε παρεμπιπτόντω, αυτή η εταιρεία που δουλεύει και στη Γαλλική Γουιάννα, εκεί πέρα έκανε συμφωνία με τη Shell, γιατί η πιο ειδική στον κόσμο σε πολύ μεγάλο βάθο, θα ξέρετε πολύ καλά, ο Ηλίας, είναι η Shell. Άρα η Γαλλία ω το TAR κάνει με τη Shell για να μάθει πώ πάμε πολύ πιο βαθιά, ενώ στο έντυπο πάει μόνη τη. Γιατί το βάθο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλω λοιπόν να σα το πω σαν ιστορία. Πριν δεν είχαμε πετρέλαιο και δεν είχαμε κοιτάσματα από φυσικό αέριο. Ωραία, τώρα τα έχουμε. Τώρα αναρωτιόμαστε αν είναι το βάθο. Τώρα ξέρουμε. Μετά θα λέμε αν είναι ακριβό. Τώρα ξέρουμε ότι θα είναι φτηνό. Μετά όταν πάνε μέσα στο σπίτι μα, θα αναρωτιόμαστε αν είναι δεθαρμένο. Άρα αυτό μην ανησυχείτε, το έχουμε εμεί. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Η ΑΟΣ είναι μια πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει ήδη πριν την ύπαρξή τη τα δεδομένα. Όταν μιλάμε για την ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπατε πολύ σωστά, δεν έχει καμία νομική υπόσταση. Απλώς μιλάμε μόνο και μόνο γεωπολιτικά. Άμα συνδυάσουμε το γεγονός ότι το συμβόλαιό μας με την Αλγερία θα τελειώσει το 2020, ότι έως το 2020 η Γερμανία θα κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, δηλαδή τους 11, και θα ποντάρει μόνο και μόνο πάνω στην πράσινη ενέργεια, ότι τώρα βάλαμε τον διαγωνισμό για τον East Med, ότι ξέρουμε βέβαια ότι η Ρωσία θέλει να αποφεύγει το θέμα της Ουκρανίας, γι' αυτό έχει το North Stream, γι' αυτό έχει το South Stream, γι' αυτό θέλει να κάνει και το Blue Stream. Και όλη η ιδέα είναι να μην περνάει τίποτα από την Ουκρανία ούτως ή άλλως. Άρα αυτό το ξέρουμε ήδη. Άρα το East Med, ούτως ή άλλως θα είναι ένας αγωγός που είναι σημαντικός. Το είδατε αυτό που σας δείξαμε για το Interconnector Ευρωάσια. Είναι ήδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως project of interest. Άρα δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς για να τα ευχαριστηθούμε, γιατί υπάρχει πραγματικά η ανάγκη συνέπειας. Όσο αφορά τώρα τους υδρομονάδες, πολλοί λένε ότι εντάξει να το κοιτάξουμε μήπως είναι περιορισμένο. Ξέρετε, όταν θα περάσουμε και στους ιδρύτες μεθανείου, μιλάμε ότι θα είμαστε μια χαρά για τα επόμενα 150 χρόνια. Άρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Άκουσα και με παρεξηγήσεις, μιλάω τώρα για τις ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες υπάρχουν ήδη. Η Νορβηγία έχει ήδη, δεν είναι νέα τεχνολογία να κάνει 100 μέτρα διάμετρο. Είμαστε ήδη στο 154 μέτρα διάμετρο. Λειτουργούν ανεμογεννήτριες μέσα στην ΑΟΣ της Νορβηγίας με έως 11 κοφόρ και έχουν φτάσει 47 μέτρα. Αυτό δεν είναι τεχνολογία που έχει γίνει τώρα. Υπάρχει ήδη και πάρκο θα έχουν. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι το είπε ο Μάριος σε κάποια φάση για τα ρεύματα. Τα ρεύματα να ξέρετε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικά από το αιωλικό. Και όλοι αυτοί που είναι από το ναυτικό και το λιμενικό καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για τη δύναμη της θάλασσας. Δηλαδή η δύναμη του αέρα είναι τίποτα σε σχέση με τη δύναμη της θάλασσας. Άμα έχετε ένα ρεύμα, επιπλέον το άλλο που δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Οι ανεμογέννητες δεν προσφέρουν συνεχές ρεύμα. Έχουν αυτό. Το πρόβλημα είναι δύσκολο. Ενώ με το Interconnector Ευρωάσια που προέρχεται το ηλεκτρικό καλώδιο, την ηλεκτρική ενέργεια, τα 2 GW θα είναι σταθερό. Γιατί θα προέρχεται από την κάψη του μεθανείου. Είναι απαράδεκτο να έχουμε νησιά και να χρησιμοποιούν ναυτιλιακό πετρέλαιο, ενώ θα μπορούσαμε να περάσουμε σε φυσικό αέρο, θα μπορούσαμε να έχουμε διασυνδέσεις. Η ένωση που θα γίνει με την Κρήτη θα αποτελέσει ένα hub για τα 12,5 και για τις Κυκλάδες. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό που δεν λέμε, δεν ακούστε και θα το πούμε τώρα τουλάχιστον, είναι ότι οι υδρομονάδες μας επιτρέπουν να κάνουμε μια τριπλή εξοικονόμηση. Τριπλή. Πρώτον, χάνουμε λεφτά επειδή αγοράζουμε. Άρα, αν έχουμε τους δικούς μας, δεν θα αγοράζουμε το ίδιο. Δεύτερον, αν έχουμε τους δικούς μας, θα τους παράγουμε εμείς ένα σταθμό συνοποίηση, χρειάζεται 100.000 άτομα. Αυτό θα είναι Έλληνες. Τρίτον, θα το πουλάμε. Άρα, κατά συνέπεια, είναι από τη σπάνια πηγές πλούτου που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις τρεις οικονομίες. Γιατί δεν αγοράζουμε, αλλά πουλάμε εμείς και ποιος το παράγει, το παράγουμε εμείς σε συνδυασμό με το τι έχει γίνει με τις έρευνες και τους γύρους παραγόντες. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι η θέσπιση. Σε κάποια φάση ο κύριος έκανε ένα υπονοούμενο σε σχέση με τον μονομερός.
Παιδιά, η θέσπιση είναι πάντα μονομερός. Αυτοί που δεν είναι ενημερωμένοι να διαβάσουν το δίκαιο της θάλασσας και όχι να ακούν διάφορα πράγματα. Άρα, 134 χώρες έχουν κάνει τη θέσπιση μονομερός και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν ακούμε λοιπόν αηδίες του τύπου, άμα κάνουμε εμείς τη θέσπιση, θα μας πάει η Τουρκία στα δικαστήρια, είναι άνθρωποι που είναι τρεις φορές άσχετοι. Πρώτον, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, άρα δεν μπορεί καν να πάει στο δικαστήριο. Δεν το έχει, υπάρχουν και νομικοί. Πρέπει να πάρει στο δικαστήριο να είμαστε δύο, όχι ένα. Και τρίτον, πρέπει επιπλέον να υπάρχει συμφωνητικό, γιατί η απόφαση είναι τερεσίδικη. Ποιος κόπανος θα πάει στο δικαστήριο με αυτές τις συνθήκες. Το έκανε μια φορά η Μάρτα, την πάτησε. 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχασε, επειδή νόμιζε ότι η ΑΟΣ θα επηρεάσει τη Σαββακρεπίδα. Υπάρχει, είναι προσβάσιμο στο ίντερνετ. Μετά, ακόμα χειρότερο, το ένα ήταν φίτα στα κατηγορία, τώρα περνάω στο μη. Την ελληνική λέξη που ξέρετε όλοι χρησιμοποιεί μόνο άλλη. Πηγαίνει λοιπόν η Τινησία και κάνει ακριβώς το ίδιο μετά από τρία χρόνια και κάνει ακριβώς το ίδιο και ξαφνικά της εμφανίζεται το δεδικασμένο και χάνει το 50% από το νησί. Και λέω, άμα κάνουμε και εμείς το ίδιο, τότε δεν είμαστε πια ούτε στο Β, ούτε στο Μ, αλλά στο Π. Άρα, ας το αφήσουμε αυτό. Ή αυτό λέει ο πράξης που σας δείχνει, τελικά αποφάσισε να είναι ο μέσος όρος από τις δύο μέσες γραμμές. Η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Με την ΑΟΣ έχουμε δικαίωμα, δεν καταπατούμε κανένα, βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας. Εμείς είμαστε πολύ της δικαιοσύνης και της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας είναι ο συνδυασμός των δύο. Θα αρχίσουμε με τις χώρες που θέλουν να κάνουν πράγματα. Με την Ιταλία έχουμε συμφωνία Ευρωπαϊκής από το 1977, η οποία ήταν παντελώς άρνηση και δεν κάναμε τίποτα με αυτή. Άρα, να είμαστε και λίγο σοβαροί πάνω σε αυτό το θέμα. Λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεύτερον, στην Ιταλία τώρα υπογράψαμε συμφωνία για αρχή διαπλέψεων οριοθέτηση ΑΟΣ. Η δυσκολία με την Ιταλία δεν προέρχεται από εμάς, προέρχεται από την Τινησία και από τις εξαιρέσεις που έκανε σε αυτά εδώ τα νησιά που βλέπετε. Τώρα η Ιταλία θέλει να κάνει ΑΟΣ χρησιμοποιώντας αυτά τα νησιά εξ ολοκλήρου. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα αυτό μαξιμαλιστικό, υπάρχουμε σε αυτά τα νησιά, θα είχε πολύ ωραία. Εδώ είμαστε εδώ και αιώνες πάνω σε αυτά τα νησιά και ξαφνικά πήγαμε να κατοικήσουμε το καταστρεόριζο ή να πούμε ότι είμαστε εκεί. Είμαστε εδώ και αιώνες, χιλιετίες. Είμαστε στον χώρο μας και ο χώρος μας, επιτέλους να καταλάβουμε και να συνοψίσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι γη. Είναι γη θάλασσας. Ποτέ η Ελλάδα δεν τα πήγε καλά όταν ξυπνούσε τη θάλασσα. Ο ελληνισμός είναι ένας από τους σπάνιους πολιτισμούς όλης της γης που έκτισε τον πολιτισμό του πάνω στη θάλασσα. Δεν έκτιζε σπίτια, έκτιζε καράβια. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Άρα, η ΑΟΣ είναι απλώς μια τοποθέτηση που είναι απόλυτα συμβατή με το θέμα του ελληνισμού. Χαίρομαι που μιλάς και για την Κύπρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα, όσο αφορά τις διαχρονικές συμμαχίες, να ξέρετε, μερικοί μπερδεύουν και νομίζουν ότι είναι συγκυριακά. Δεν ήθελα να επιθυμίσω τη φράση του Γκιώτη. Ο Γκιώτη λέει πολύ απλά. Είναι μερικοί που χρησιμοποιούν τις συγκυρίες. Είναι οι κανονικοί άνθρωποι γιατί το σύνολο είναι εκεί. Είναι μερικοί που τις δημιουργούν. Ο ελληνισμός είναι μια πηγή προβλημάτων. Εμείς για να λύσουμε προβλήματα παράγουμε άλλα. Έτσι λύνουμε τα προηγούμενα που ήταν πολύ πιο μικρά. Άρα μην ανησυχείτε. Είμαστε εδώ και αιώνες, θα είμαστε οι τελευταίοι που θα φύγουν, γιατί όλοι οι άλλοι θα έχουν φύγει και εμείς ακόμα θα αναρωτιόμαστε αν τα πράγματα πάνε καλά. Να ξέρετε, ακόμα και με τον Θεό θα πάρουμε παράταση, να τα πούμε δεν προλάβαμε. Άρα η ιδέα ποια είναι, να είμαστε σοβαροί, είσαστε ωραίοι εδώ.